Κυρία Τουμασάτου, μας ακούτε? Σας ακούω μια χαρά. Γεια σας, καλησπέρα, τι κάνετε? Χαίρετε, χαίρετε. Να πούμε και κάτι ευχάριστο την ίδια ώρα που ο καύσωνας κυριαρχεί και στην Κεντρική Μακεδονία και στην Πέλα πολύ περισσότερο. Εσείς έχετε ξεκινήσει λοιπόν περιοδία με μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Εμείς θα σας δροσίσουμε τον καύσωνα. Θα μας δροσίσετε με ποιον τρόπο? Βέβαια. Με το γέλιο. Με το γέλιο. Άρα λοιπόν έχουμε μια κωμωδία. Μια πολύ δυνατή κωμωδία, τον ορισμό της κωμωδίας έχουμε και θα τον φέρουμε βόλτα και σε εσάς. Και βέβαια να πούμε ότι την Δευτέρα θα έχετε παράσταση στην Έδεσα. Τη Δευτέρα, ναι. Στις 9 και 4, αν δεν κάνω λάθος. 9 και 4, το ξέρετε καλύτερα και από μένα, μην σας πω. Στη Γαβαλιώτισσα λοιπόν, ουσιαστικά οι ηθοποιοί οι οποίοι απαρτίζουν το team έχουν άρρηκτη σύνδεση με μια πολύ αγαπημένη σειρά, την οποία παρακολουθούμε όλοι και προβάλλεται από τον Αντένα τους μαθητές. Ακριβώς. Έχετε λοιπόν αρκετούς ηθοποιούς, με πρώτο βέβαια τον Μάριο Αθανασίου. Ναι, ναι, είναι ο Μάριος Αθανασίου, είναι ο Άρης Τσάπης, είναι η Κωνσταντίνα Κομμάτα και είναι και ο Σπύρος ο Πούλης από τους μαθητές. Και έχουμε επίσης τη Σοφία τη Μανολάκου και τον Κώστα τον Αποστολάκη που δεν είναι στους μαθητές. Βεβαίως και όσοι μας ακούνε βέβαια μπορούν να έρθουν και να παρακολουθήσουν αυτή την παράσταση. Να ρωτήσω, και σε αυτή την παράσταση είστε ζευγάρι με τον Αθανασίου? Κοιτάξτε να δείτε, σε αυτή την παράσταση γίνονται πάρα πολλά. Και αν πιάσω να σας τα πω, θα μας φτάσει νύχτα. Και ζευγάρι ήμασταν και χωρίσαμε και απ' όλα. Κάτι δηλαδή είμαστε σαν τους συμμαθητές? Όχι. Έχουμε άλλου είδους εκπλήξεις εκεί. Θα έχουμε όμως αρκετές εκπλήξεις σε αυτή την παράσταση. Ναι, δόξα τω Θεώ. Μα να σας πω μόνο ότι υπάρχει μια βαλίσσα με 400.000 ευρώ που έχουν κλαπεί από μια γειτονική τράπεζα. Αυτό μόνο του κάνει πολλά. Άρα λοιπόν έχουμε και καλό σενάριο, έχουμε και έρωτα, έχουμε και χρήμα. Και πολύ γέλιο βασικά. Και γέλιο. Το βασικότερο είναι αυτό. Την παράστασή μας την έχει συνοθετήσει ο Βασίλης Οθωμόπουλος που συνοθετεί για τους μαθητές. Και το κείμενό μας είναι του Γιώργου Φιδά που έχει γράψει τα 2 από τα 3 χρόνια των μαθητών. Ξέρετε, συζητώντας με αρκετό κόσμο ότι θα σας έχω συνέντευξη, αν και εγώ ασχολούμαι πιο πολύ με το πολιτικό ρεπορτάζ, είδα ότι έχετε αρκετούς θαυμαστές και θαυμάστρες. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Και εσείς και ο κύριος Αθανασίου. Χαιρόμαστε αμφότεροι, γιατί είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να αισθάνεστε την αγάπη του κόσμου. Θεωρείτε ότι έχει παίξει... Δεν πάει χαράμι όλος ο κόπος. Θεωρείτε ότι έχει παίξει καταλυτικό ρόλο αυτή η μεγάλη επιτυχία με τους μαθητές? Ναι, αυτό έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό κλεμμένης αγάπης, αλλά είναι και νομίζω και του καθενός προσωπικότητα που φέρει ό,τι φέρει. Να ρωτήσω κάτι, υπάρχει περίπτωση να συνεχιστούν οι συμμαθητές και του χρόνου? Δεν νομίζω. Αν ξέρετε κάτι, πείτε το μου. Αλλά για την ώρα δεν έχουμε μια τέτοια πληροφόρηση. Άρα λοιπόν κάπου εδώ τελειώνει. Κάπου εδώ, από ό,τι ξέρουμε κι εμείς, τελειώνει. Θα σας δούμε σε κάτι καινούριο, έχετε κάποιες προτάσεις? Συζητιούνται διάφορα πράγματα, αλλά ακόμα δεν είναι ολοκληρωμένες οι συζητήσεις, γιατί κάποια πράγματα επιθυμούμε να γίνουν και κάποια από αυτά θα γίνουν και ενδεχομένως όχι. Οπότε όταν θα έχουν φτάσει οι συζητήσεις σε πιο προχωρημένα επίπεδα και θα είναι πιο ασφαλείς οι κουβέντες, θα μπορώ και να σας πω περισσότερα. Και βέβαια θα ήθελα ένα σχόλιο και για αυτή τη μεγάλη επιτυχία η οποία έχει γίνει μέσα από τον Sky, αναφέρομαι στο Survivor. Ναι, ναι. Το έχετε δει? Έχω δει μόνο ένα επεισόδιο. Δεν είναι ένα τηλεοπτικό προϊόν που το παρακολουθώ και γιατί εργάζομαι εκείνες τις ώρες. Αλλά και γενικώς δεν είμαι φύλλα προσκύνημη σε αυτό. Και φαντάζομαι ότι το έχετε παρακολουθήσει ανάμεσα στους μαχητές και στους διάσημους. Πρόταση για να γίνετε διάσημοι, μάλλον δεν θα αποδεχόσασταν από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δεν θα μου την κάνανε κιόλας, έχω να σας πω. Αλλά δεν είναι ότι το κατηγορώ. Δηλαδή κάτι που δεν αρέσει σε μένα ή που δεν είναι του γούστου μου, δεν σημαίνει ότι αυτομάτως καταργείται σαν ύπαρξη και σαν κάτι το καλό ή το ωραίο. Εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσουν γενικώς αυτού του είδους οι εκπομπές. Δεν σημαίνει ότι έχω δίκιο. Μάλιστα. Να ευχηθώ καλή επιτυχία. Θα χαρούμε πάρα σας πολύ να σας δούμε τη Δευτέρα το βράδυ στις 9 και 4 στο θέατρο Γαβαλιώτισσα, στο θερινό θέατρο Γαβαλιώτισσα, λίγο έξω από την Έδεσα.
Δεν ξέρω αν θα είναι μια ζεστή βραδιά, ίσως πέσει λίγο η θερμοκρασία, αλλά αυτό θα βοηθήσει ώστε να μπορέσουν να έρθουν περισσότεροι, να είναι λίγο πιο ευχάριστη η κατάσταση και να μπορούν να σας παρακολουθήσουν και φυσικά να γελάσουν. Γιατί η κυρία Τουμασάτου έχουμε ανάγκη στην επαρχία να γελάμε πολύ περισσότερο από τα αστικά κέντρα. Οι ανάγκες είναι οι ίδιες παντού. Και όπου και αν είναι, κανείς ανάγκη να γελάσει έχει. Εμείς μπορούμε να υποσχεθούμε μια ευχάριστη βραδιά. Και γι' αυτό το λόγο φύγαμε και από τα σπίτια μας για να φέρουμε τις παραστάσεις πιο κοντά στον κόσμο, γιατί πολύ συχνά μας το ζητούσαμε. Και είπαμε ότι αφού μπορεί να μετακινηθεί το σκηνικό μας, ας δούμε μια βόλτα. Κυρία Τουμασάτου, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.